Χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 455 από το κεφάλαιο Γ του βιβλίου Έσδρας και εδάφιο 10. Σελίδα 455, κεφάλαιο Γ, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 10. Και ότε έθεσαν οι οικοδόμοι τα θεμέλια του ναού του Κυρίου, εστάθησαν οι ιερείς ενδεδειμένοι με τα σαλπίγκων και οι Λεβίτε, οι του Ισάφ με τα κυμβάλων, δια να μηνώσει τον Κύριον κατά την διαταγήν Δαβίδ του βασιλέως του Ισραήλ. Και έψαλον αμοιβαίως υμνούντες και ευχαριστούντες τον Κύριον ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού επί τον Ισραήλ. Και πάσο λαός ηλάλαξαν, αλλά λαγμών μέγαν, υμνούντες τον Κύριον δια την θεμελίωση του οίκου του Κυρίου. Και πολλοί εκ των ιερέων και λεβιτών και εκ των αρχηγών των πατριών γέροντες ήταν εσύχων ήδη των πρώτερων οίκων, ενώ ο οίκος τούτος εθεμελιούτο ενώπιον των οφθαλμών αυτών, έκλαιον με τα φωνής μεγάλης, πολλοί δε ηλάλαξαν εν φωνή μεγάλη μετεφροσύνης. Και δεν διέκρινεν ο λαός την φωνή του αλλαλαγμού της εφροσύνης από τη φωνή του κλαθμού του λαού, διότι ο λαός ηλάλαζεν αλλαλαγμών μέγαν και η βοή οικούετο έως μακρόθεν. Οι δε εχθροί του Ιούδα και Βενιαμίν ακούσαντες ότι ήτς εχμαλωσίας οικοδομούσι των ναών εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ, ήλθον προς τον Ζωροβάβελ και προς τους αρχηγούς των πατριών και είπον προς αυτούς: «Ας οικοδομήσομεν με σας, διότι και εμείς εξητούμεν τον Θεόν σας, καθώς σεις και εις αυτόν θυσιάζομεν, από ημερών του Εσαραδών, βασιλέως του Ασούρ, ώστις ανεβίβασεν ημάς εδώ». Ο Ζωροβάβελ όμως και ο Ιησούς και οι λοιποί των αρχηγών των πατριών του Ισραήλ είπον προς αυτούς: «Ουδέν κοινών εις εσάς και εις εμάς, ώστε να οικοδομήσετε οίκον εις τον Θεόν ημών. Αλλά εμείς αυτοί ενωμένοι θέλομεν οικοδομήσει εις Κύριον των Θεών ημών του Ισραήλ, καθώς προσέταξεν εις εμάς ο βασιλεύς Κύρος, ο βασιλεύς της Περσίας». Τότε ο λαός της γης παρέλυε τα σχήρας του λαού του Ιούδα και ετάρατεν αυτούς εν τη οικοδομή, και εμείς τονον συμβούλους εναντίον αυτών, δια να ματαιώνωσι την βουλήν αυτών, πάσα στα σημέρας του Κύρου του βασιλέως της Περσίας, έως της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως της Περσίας. Αμήν». Ο λαός Ισραήλ μετά 70 χρόνια κατά τον προφητικό λόγο του Θεού, ταλαιπωρίας, εχμαλωσίας στη γη των Χαλδαίων, για τις αμαρτίες τους, τις παραβάσεις τους και τις ειδωλολατρίες τους, κατά τον προφητικό λοιπόν λόγο του Θεού, ελευθερώθηκε και απεστάλλει, εφόσον το ήθελε, απεστάλλει στη γη Ισραήλ για να οικοδομήσει την Ιερουσαλήμ και τον οίκον. Όλα έγιναν και πάλι με τον προφητικό λόγο του Θεού, όπου ο Θεός είχε αποκαλύψει ότι ένας βασιλιάς την εποχή εκείνη ονόματι Κύρος είναι αυτός ο οποίος θα ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Και πράγματι ο Κύρος ήταν ο βασιλεύς των Περσών, και το 535 μετά Χριστό, ακριβώς 70 χρόνια από το 605, όπου άρχισε η εχμαλωσία του λαού Ισραήλ, ο βασιλεύς λοιπόν των Περσών Κύρος, πλανητάρχης τότε, παντοδύναμος, κυρίαρχος επί των Χαλδαίων, της Βαβυλώνος και όλης της περιοχής, άκουσε, διάβασε, του απεκαλύφθη, του εξηγήθη ο λόγος του Θεού που τον ανέφερε με το όνομά του και εξέδωσε διαταγή και διεκήρυξε διόλου του βασιλείου αυτού λέγον: «Ούτω λέγει Κύρος ο βασιλεύς της Περσίας, πάντα τα βασίλεια της γης, πάντα τα βασίλεια της γης, με επίγνωση το λέει, έδωκεν εις εμέ ο Κύριος ο Θεός του ουρανού, και αυτός που μου έδωκε τα πάντα εις εμέ, τα βασίλεια, ταυτόχρονα με διέταξε
να οικοδομήσω στο όνομα του οίκον εν Ιερουσαλήμ, η οποία είναι στην περιοχή της Ιουδαίας. Γι' αυτό και ελευθέρωσε όποιον από τους Ισραηλίτες ήθελε να φύγει από τη γη των Χαλδαίων και να πάει στη γη Ισραήλ, και ταυτόχρονα προμήθευσε και όλα τα απαραίτητα χρήματα, χρυσάφι, ασήμι για την οικοδομή του ναού. Ταυτόχρονα μάζεψε και όλα τα σκεύη του ναού, τα οποία είχε συλλέξει την περίοδο της εχμαλωσίας ο Ναβουχοδονόσορ, και τα παρέδωσε στον Ζορωβάβελ τον κυβερνήτη και στον Ισού τον ιό του Ιωσεδέκ τον ιερέα, οι οποίοι μαζί με όλους όσους θέλησαν, όσους διήγηρεν ο Θεός την πραγματικότητα και χρειάζονταν για την οικοδομή της Ιερουσαλήμ και του ναού, άφησε πίσω άλλους, οι οποίοι, τους οποίους θα χρησιμοποιούσε ο Θεός για να διεγείρει πάλι, για να τους αποστείλει ξανά για δεύτερη φορά με τον Νεεμία τον κυβερνήτη. Οι Ισραηλίτες ήρθαν και άμεσα ο Ζορωβάβελ ξεκίνησε την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και ταυτόχρονα έθεσε τα τείχη του ναού του Σολομώντος, του ναού του Θεού. Η χαρά ήταν πολύ μεγάλη, η ευγνωμοσύνη πολύ μεγάλη, γι' αυτό και η δοξολογία, θα έλεγα, μέσα από όλη την καρδιά τους προς το Θεό. Και οι μεν γέροντες που είχαν δει τη δόξα του παλαιού οίκου έκλαιγαν για αυτό το οποίο χτιζόταν τώρα, οι δε νέοι βλέποντας την οικοδόμηση του ναού αλάλαζαν, ώστε ο αλαλαγμός και ο κλαυμός έφτασε μέχρι μακράν και όλος ο Ισραήλ ήτο ενεφροσύνη. Όμως στην περιοχή αυτή κατοικούσαν οι Σαμαρίτες, οι οποίοι ήταν εχθροί του Ιούδα, αφενός μεν, αφετέρου δόξαζαν και λάτρευαν τον αληθινό Θεό, αλλά όχι μόνο Αυτόν, αλλά και όλους τους θεούς τους οποίους είχαν φέρει από τις πατρίδες τους, όταν ο Ασσούρ, οι Ασσύριοι δηλαδή, ο βασιλιάς ο Εσαραδόν, εχμαλώτησε και διεσκόρπισε τις 10 φυλές του Ισραήλ και μετόκισε εκεί ανθρώπους από όλη τη γη. Και έτσι δημιουργήθηκε ένας ιδιαίτερος λαός, ένα μείγμα, οι Σαμαρίτες, που γνώριζαν τον Θεό, γιατί στην περιοχή τους είχαν απομείνει κάποιοι Ισραηλίτες, αλλά όμως παρόλα αυτά λάτρευαν τους δικούς τους θεούς. Αυτοί λοιπόν ήταν διαπαντός εχθροί του λαού του Ισραήλ, του λαού του Ιούδα, και με πονηριά προσέγγισαν το λαό του Ισραήλ, ζητώντας τους να τους επιτρέψουν να οικοδομήσουν μαζί. Μάλιστα, η δικαιολογία ήταν ότι και εμείς εξητούμε το Θεό σας, καθώς και εσείς, και εμείς θυσιάζουμε εις τον Θεό σας από την αρχή που βρεθήκαμε εδώ όπως εσείς, αλλά δεν ολοκλήρωσαν ότι δεν λατρεύουμε και δεν θυσιάζουμε και δεν δοξάζουμε το Θεό σας και μόνο το Θεό σας, αλλά και άλλους πολλούς θεούς από τα μέρη από τα οποία ήρθαν. Ο Ζορωβάβελ και ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσεδέκ, ο ιερεύς, με απόλυτη γνώση του Λόγου του Θεού, αρνήθηκε απόλυτα, άμεσα, γνωρίζοντας ότι ο ναός του Θεού και το έργο του Θεού δεν γίνεται από σύμμικτο πλήθος. Δεν γίνεται από μέγα πλήθος, αλλά σύμμικτο, αλλά γίνεται από λίγους, εάν χρειαστεί, με την προϋπόθεση ότι θα είναι αγαπημένοι και ενωμένοι και η ενότητά τους θα είναι ενότητα πίστεως, στηριζωμένη στο Λόγο του Θεού, η ενότητά τους θα είναι ενότητα Πνεύματος Αγίου, στηριζωμένη στο φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου και όχι του κόσμου, της σάρκας ή των εθνών, και στηριζωμένη
στο σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Το γνώριζαν πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και η απάντησή τους ήταν: τίποτα κοινό δεν υπάρχει σε εσάς και σε εμάς ώστε να οικοδομήσουμε μαζί τον οίκον του Θεού, αλλά εμείς με την εντολή του Θεού θα οικοδομήσουμε τον οίκον εις τον Κύριον των Θεών ημών εντελώς ηνωμένοι. Και προσθέτουν: καθώς προσέταξε εις εμάς ο βασιλεύς ο Κύρος, ο βασιλεύς της Περσίας. Η προσταγή εδόθη από τον Κύρο, τον πλανητάρχη, τον παντοδύναμο κυρίαρχο όλης της οικουμένης, ο οποίος γνώριζε ότι όλα τα βασίλεια της γης ο Θεός τα παρέδωσε σε αυτόν με ένα σκοπό: να οικοδομήσει την Ιερουσαλήμ, να ελευθερώσει και να επαναφέρει τους Ισραηλίτες στη γη Ισραήλ και να οικοδομήσει και τον οίκον. Η άρνηση έφερε αντίδραση στους εχθρούς. Και πάντοτε η άρνηση, όταν δηλαδή μένει ο άνθρωπος με επιμονή, με αφιέρωση, με ζήλο στην αλήθεια του Λόγου του Θεού, φέρνει εξάπαντος αντίδραση από όλους τους υπόλοιπους, αλλά προφανώς και από τους Σαμαρίτες, οι οποίοι άρχισαν να ταράτουν τους οικοδομούντας, να μισθώνουν κρατικούς συμβούλους των Περσών εναντίον της οικοδομής και των οικοδομούντων, να προσπαθούν να ματαιώσουν τη βουλή αυτών όλες τις ημέρες της βασιλείας του Κύρου, αλλά και της βασιλείας του θείου του Κύρου, του Δαρίου, καθώς ο Κύρος, ένας έξοχος στρατιλάτης, πραγματικά εκλεγμένος από το Θεό και με δώρα μεγάλα από το Θεό προς αυτόν, μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να κυριαρχήσει σε όλη την οικουμένη. Σύμφωνα λοιπόν με τη διαταγή του Κύρου, ο λαός Ισραήλ οικοδομούσε. Όμως, μέσα σε ένα χρόνο περίπου, η οικοδομή σταμάτησε. Έστειλαν γράμμα όταν πια βασίλευσε ο επόμενος βασιλιάς, ο Αρταξέρξης, οι εχθροί οι Σαμαρίτες, και εδόθη εντολή και διακόπη το έργο. Και εδώ τώρα είναι μεγάλη απορία του λαού Ισραήλ, μεγάλη απορία του λαού του Θεού και η μεγάλη απορία πολλές φορές και στη δική μας ζωή, η δική μας μεγάλη απορία. Γιατί ενώ ο Θεός άρχισε το καλό έργο, δεν το προχώρησε, αλλά υπήρξε ένα μεγάλο εμπόδιο που προήλθε όχι από αμαρτία τώρα, όχι από αμεριμνησία, όχι από ασοφία, αλλά από τι? Και ο λαός Ισραήλ άρχισε να οικοδομεί τα δικά του σπίτια με μεγάλη φροντίδα, παραβλέποντας το ναό του Θεού. Γιατί όμως ήρθε αυτό το σταμάτημα? Η απάντηση είναι στον προφητικό λόγο και πάλι του Θεού μέσα από τον Ισαΐα τον προφήτη, και πάμε μαζί στη σελίδα 654 να διαβάσουμε και από το κεφάλαιο Μη Δέλτα, 44 κεφάλαιο και 24 εδάφιο, να διαβάσουμε τι είχε πει, τι είχε προφητεύσει και τι είχε αποκαλύψει ο Θεός σχετικά με το βασιλιά τον Κύρο. Διαβάζουμε λοιπόν από το 654 σελίδα, από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, κεφάλαιον 44, μη δέλτα, και εδάφιο 24, πώς περιγράφει ο Θεός αυτά τα μέλλοντα να συμβούν. Ούτω λέγει ο Κύριος, μιλάει προς το λαό Ισραήλ, ο οποίος σε ελύτρωσε, λαέ του Θεού, και σε έπλασε εκ χιλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο ποιήσας τα πάντα, ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς,
ο στερεώσας την γην από τον εαυτό μου. Εγώ είμαι αυτός που ματαιώνω τα σημεία των ψευδολόγων. Εγώ είμαι αυτός που καθιστώ παράφρονας τους μάτις που προφητεύουν και χρησιμοποιούν πνεύματα πονηρίας. Εγώ είμαι αυτός που ανατρέφω τη σοφία των σοφών και μωραίνω την επιστήμη αυτών. Εγώ όμως είμαι ταυτόχρονα, ομολογεί ο Θεός, αυτός που στερεώνει τον λόγον του δούλου μου και εκπληρώνει την βουλή των μηνυτών μου. Εγώ είμαι αυτός που λέγει στην Ιερουσαλήμ θέλεις κατακιστεί αυτήν που επρόκειτο να καταστραφεί. Και προς τα πόλεις του Ιούδα εγώ είμαι που λέγω θέλετε ανακτιστεί και εγώ θα ανορθώσω τα ερείπια σας. Εγώ είμαι ο λέγον προς την Άβυσσον γενού ξηρά και θέλω ξηράνει τους ποταμούς σου και το κρίσιμο σημείο. Και εγώ είμαι ο λέγον προς τον Κύρον, αυτός είναι ο βοσκός μου και αυτός θέλει εκπληρώσει πάντα τα θελήματά μου, δηλαδή εγώ είμαι ο λέγον προς την Ιερουσαλήμ θέλεις ανακτιστεί και προς τον ναόν τούτον ότι θέλουσι τεθεί τα θεμέλια του. Ο προφητικός λόγος είναι λεπτομερής και ακριβέστατος. Αυτό που είχε προφητεύσει ο Θεός είναι ότι θα χτιστεί η Ιερουσαλήμ, αλλά μόνο καταρχάς θα τεθούν τα θεμέλια του ναού. Βεβαίως ο Κύρος έδωσε εντολή να χτιστεί ο ναός, αλλά ο Κύρος πέθανε και ο λαός Ισραήλ, ελπίζοντας και γνωρίζοντας την εντολή του Κύρου, άρχισαν να οικοδομούν και απέτυχαν. Υπερίσχυσαν οι εχθροί, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει από τα όρια του Λόγου του Θεού. Δεν μπορεί να προχωρήσει πέραν αυτού το οποίο είναι δεδομένον δια του Λόγου του Θεού σε κάθε άνθρωπο και σε όλες τις περιστάσεις και τις καταστάσεις. Ο Θεός λοιπόν ελάλησε, προφήτευσε, εκτέλεσε και σταμάτησε ακριβώς εκεί που οριοθετήθηκε με το Λόγο του. Ο άνθρωπος λοιπόν του λαού του Θεού και οι άνθρωποι του Θεού, οι Ισραηλίτες, ελπίζοντας το λόγο των ανθρώπων, έστω και εν το ονόματι του Κυρίου, και μη λαμβάνοντας υπόψη τις λεπτομέρειες του λόγου του Θεού, το βέβαιο είναι ότι θα βρεθούν σε αδιέξοδο. Θα βρεθούν σε απορίες, θα βρεθούν σε απογοητεύσεις από το Θεό και ίσως σε απελπισία. Ο άνθρωπος όμως που εγκύπτει και επιμένει στο Λόγο του Θεού, εξετάζοντας και διακρίνοντας τις λεπτομέρειες που περιγράφει ο Λόγος του Θεού για κάθε άνθρωπο και για κάθε κατάσταση, γνωρίζει εκ των προτέρων πού αρχίζει το έργο του Θεού και πού τελειώνει. Τι σκοπεύει να κάνει ο Θεός και τι σκοπεύει να μην κάνει ο Θεός. Ο άνθρωπος λοιπόν αν δεν θέλει να απογοητευθεί, αν δεν θέλει να χάσει την ισορροπία του, την παρησία του, να χάσει την πίστη του ακόμη και να βρεθεί σε καταστάσεις που είναι μακριά από το θέλημα του Θεού και από την ευλογία του Θεού, οφείλει να εγκύπτει με τα πάσης προσοχής και να επιμένει στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου.
και τότε θα έχει πάντοτε απαντήσεις, αφενός μεν σε όλα του τα ερωτήματα, αλλά και γνώση σε αυτό το οποίο ο Θεός θα κάνει, ώστε να συμβαδίζει το περπάτημά του με το θέλημα του Θεού και με το λόγο του Θεού. Πράγμα το οποίο ο λαός Ισραήλ δεν το έκανε, και για 16 ολόκληρα χρόνια έχασαν τον προσανατολισμό τους, έχασαν την πίστη τους, έχασαν το ζήλο τους, έχασαν την αφιέρωσή τους, ώστε αναγκάστηκε ο Αγγέος ο προφήτης, όταν ήρθε ο καιρός του Θεού, που δεν είναι πάντοτε, ο δικός μας όμως ο καιρός είναι πάντοτε, έτσι λέει ο Χριστός, όταν ήρθε ο καιρός του Θεού και απέστειλε ξανά το λόγο του για να αρχίσει και να συνεχίσει το έργο το οποίο είχε σταματήσει με τους προφήτες τον Αγγαίο τον προφήτη και τον Ζαχαρία, όχι μόνο τους αποκάλυψε ότι τώρα πρέπει να αρχίσουν ξανά, αλλά και τους φανέρωσε και την αιτία των αποτυχιών τους, καθώς σπέρνανε και δεν σοδεύανε, τρώγανε και δεν χορταίνανε, πίνανε και δεν ευχαριστιόνταν, ενδύονταν και δεν δερμαίνονταν. Ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτήτο, αλλά το βαλάντιον ήτο τετρυπημένον. Σπέρνανε επιβλέποντες εις πολύ και ειδού λίγων. Ό,τι και να κάνανε δεν ευωδούτο. Όχι μόνο λοιπόν το έργο του Θεού σταμάτησε, γιατί δεν πρόσεξαν ο λαός Ισραήλ το λόγο του Θεού, αλλά εμπιστευόντουσαν το λόγο των ανθρώπων, αλλά και η εύνοια του Θεού η οποία υπήρχε εν συνεχεία έπαψε να υπάρχει, η δυσμένεια του Θεού φανερώθηκε στη ζωή τους και ο Θεός, αν και προσπαθούσε και αγωνιζόταν με το έργο του, με τη δυσμένειά του, δεν κατάφερε να κάνει τον λαό του Θεού να καταλάβει, και ούτε θα καταλάβαινε ποτέ εάν δεν ξεσηκωνόταν και πάλι ο προφητικός λόγος του Θεού με τον Αγγαίο και τον Ζαχαρία. Παλαιά Διαθήκη βεβαίως είναι θεόπνευστος λόγος του Θεού που μας αποκαλύπτει και μας εξηγεί τα παλαιά με τον παλαιό λαό του Θεού, αλλά ακόμη περισσότερο και πιο συγκεκριμένα είναι και ο δάσκαλός μας, ο εκπαιδευτής μας, αυτός που μας ελέγχει, αυτός που μας οικοδομεί σαν λόγος Θεού, για να καταντήσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως, στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, ιδιαιτέρως όμως στην επίγνωση του θελήματος του Θεού μέσα από το Λόγο του Θεού, και να μπορούμε να έχουμε λόγο επίγνωσης, απαντήσεις στα δεδομένα τα οποία ισχύουν κάθε φορά στη ζωή μας. Αμήν.